φίλε και φίλοι, είστε συντονισμένοι στο ελεύθερο ραδιόφωνο τη Ερτόπεν. Ακούτε την εκπομπή Ράδιο Παντιέρα. Στο μικρόφωνο Νίκο Ξηρουδάκη, στον ήχο ρυθμίζει ο Παναγιώτη Ζέκιο. Έχουμε μαζί μα τον γνωστό δικηγόρο Κώστα Παπαδάκη. Κώστα, να έρθουμε τώρα σε κάποιε ε, δικαστικές δικαστικέ περιπέτειε στο χώρο τη παιδεία, τη εκπαίδευση. Είχαμε πρόσφατα την αθώωση του γνωστού αγωνιστή εκπαιδευτικού Παντελή Βαϊνά, και επίσης έχουμε και μία άλλη περίπτωση δίκης στην ΙΤΕΑ τη Δευτέρα 28 Νοεμβρίου. Ε, δικάζονται δύο εκπαιδευτικοί που είναι ταυτόχρονα και γονείς από την ε, μέλη της ΕΛΜΕ Φωκίδας, και επίσης τρεις μαθητές του Λυκείου της Ιτέας της Φωκίδας με την κατηγορία ότι συμμετείχανε το Σεπτέμβριο του 2013 στο εντό αγωγικών έγκλημα των καταλήψεων των κινητοποιήσεων που είχαν αποφασιστεί από τα συλλογικά όργανα των μαθητών. Ε, διαβάζοντας τώρα εδώ από μία καταγγελία της Αριστερής Παρέμβασης Πολιτών Βύρονα, βλέπουμε ότι το νομικό πλαίσιο με το οποίο δικάζονταν όσοι συμμετείχαν σε καταλήψεις ήταν η περίφημη πράξη νομοθετικού περιεχομένου του 1999 και μετέπειτα νόμος 2811 του 2000 και οι ποινές φυλάκες που προβλέπονταν ήταν τουλάχιστον έξι μήνες. Ε, το εκπαιδευτικό κίνημα «Ο Λαός» οδήγησαν την κυβέρνηση Σιριζανέλ στην κατάργηση τη πράξη νομοθετικού περιεχομένου, νόμο 4386-2016, άρθρο 45 κλπ. Και λέει εδώ πέρα ότι με την συγκεκριμένη ποινική δίωξη διώκεται η άποψη, η στάση και η γνώμη των εκπαιδευτικών και γονέων. ο πρόεδρο και γραμματέα αντίστοιχα ήταν του Συλλόγου Γονέων και Κυδεμόνων του Λυκείου Ιταία, που εκφράστηκε στη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Γονέων. Δηλαδή, Λέει εδώ η ανακοίνωση: Όποιο στηρίζει τι αποφάσει των μαθητικών συλλογικών οργάνων, όποιο στηρίζει το δικαίωμα των μαθητών όπω και όλη τη νεολαία να διεκδικήσει το μέλλον τη, βαφτίζεται υποκινητή καταλήψεων και διώκεται ποινικά. Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο. Όποιο τολμά να σηκώσει κεφάλι, θα έχει μπλεξίματα με τον νόμο. Με τη διαφορά ότι αυτό δεν είναι μόνο στην ΙΤΕΑ, είναι σε όλη την Ελλάδα. Αν προχωρούσαμε στο ημερολόγιο από το Δεκέμβρη και τον Νέο θα είχα και εγώ να προσθέσω δίκε μαθητών και όχι δυστυχώ μόνο με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου που καταργήθηκε, αλλά και με άλλε διατάξει για αυθορέ ξένη περιουσία, παράνομη βία και άλλα τεινά κτλ. Είναι άλλο ένα φαινόμενο ε, μαζική καταστολή ενάντια σε νέου ανθρώπου. Η δίκη του Βαϊνά είναι μια δίκη φρονηματική εξαιτία τη συμπεριφορά του και τη συνδικαλιστική βούληση που εξέφρασε στα υπηρεσιακά συμβούλια. Αθωώθηκε, ελπίζουμε να τελεσυδικήσει η αθώωσή του. Παρέλειψα να αναφερθώ και θέλω να το κάνω στη δίκη του Τάσου Θεοφίλου που ξεκίνησε την περασμένη Δευτέρα μια στιβορία η οποία το έχει αποδώσει η αντιτρομοκρατική τη ληστεία στην Πάρο και την απλή συνέργεια στην ανθρωποκτονία ενός πολίτη μετά από τη διάπραξη της ληστείας. Είναι μια σοβαρή δίκη που πραγματικά απασχόλησε το περασμένο χρονικό διάστημα και έχει συσπηρώσει ένα μεγάλο κίνημα διαμαρτυρίας και ξεκινάει με την ελπίδα ότι αυτή τη φορά θα δικαιωθούμε. Και του Μάριου Σεϊσίδη, με την ιστορία των ληστών με τα μαύρα, ένα σενάριο που έχει καταρρεύσει των αστυνομικών υπηρεσιών, που είναι στις 16 Δεκεμβρίου, που έχουν αδοθεί οι προηγούμενοι φερόμενοι ως δράστες και που ελπίζουμε να δώσει ένα τέλος στην ομιλία του Μάριου. Όσον αφορά τις υπόλοιπε, θα ήθελα να πω ότι δεν σταματάνε, δεν πρόκειται να μας το λύσει το πρόβλημα καμία κυβέρνηση, αυτό ο νόμο που έγινε τον Αύγουστο και τέθηκε στο αρχείο, τέθηκαν στο αρχείο ορισμένε υποθέσει, δεν είναι νόμο που εμπεριέχει κάποια πολιτική σκοπιμότητα αμνίστευση αδικημάτων διαδηλωτών. Είναι ένα νόμο που ακολουθεί μια πρακτική δεκαετία στην Ελλάδα, όπου επειδή δεν υπάρχουν χρήματα για να λειτουργήσουν τα δικαστήρια τα οποία τα έχουν διαλύσει με τις συνεχείς περικοπές παραλήψεις, προσλήψεων και γενικότερα με όλη τη μνημονιακή πολιτική. Βάζουν τις υποθέσεις στο αρχείο από το 2005 και όλας πριν από τα μνημόνια με διάφορους ειδικού νόμους και κατά αυτόν τον τρόπο αποσυμφορούν τα δικαστήρια για να έρχονται οι επόμενες υποθέσεις. Εκείνες που προχωράνε γρήγορα είναι ότι έχουν σχέση με πληστηριασμούς τράπεζες το μάλιστα, νέο κώδικα πολιτική πολιτικής ναι. διότι όπως καταλαβαίνεις εκεί είναι η προτεραιότητα. Ναι, ναι. Αλλά και εκεί, εκεί βλέπουμε ότι μόνο όπου κινητοποιείται ο κόσμο, οι πληστηριασμοί σταματάνε. Δεν το είχαμε πέρυσι αυτό επειδή ήταν η αποχή των δικηγόρων. Βλέπουμε ότι και φέτο έχουμε πολλέ αποχέ συμβολεογράφων που είναι προϊόν τη πίεση του κόσμου, γιατί και συμβολεογράφοι δεν μπορούν να πηγαίνουν ας πούμε, εκεί πέρα και να, να αντέχουν τη λαϊκή κατακραυγή. Όπου υπάρχει αγώνα, υπάρχουν νίκε. Όπου υπάρχει επανάπαυση και κινηματικέ αυταπάτε, υπάρχουν πολιτικοί απαταιώνε και δυστυχώ αυτοί κυβερνάνε σήμερα. Έχουμε το δικαίωμα στην ελπίδα Όσο αγωνιό, αγωνιζόμαστε για τη βεβαιότητα που τη γεννάει, γεννάει. Και ο αγώνα είναι μονάχα στι κινητοποιήσει μα και στην ενεργοποίηση του λαϊκού παράγοντα και του κινήματο. Μάλιστα. Πολύ σωστά. Να δούμε τώρα και μία τελευταία πλευρά. Έχουμε παράλληλα με όλε αυτέ τι δικαστικέ έχουμε και δικαστικέ διώξει, καθώ και νέε μορφέ στοχοποίηση από την εργοδοσία εργαζομένων που ε, αντιστέκονται, που διεκδικούν αυτονόητα πράγματα σε άλλε εποχέ, τα δεδουλευμένα του. Σε εργασι... άλλε Σε άλλες αυτονόητα. εποχές Την εργασιακή του αξιοπρέπεια. Σήμερα αυτονοί ε... αυτονόητα είναι τα αντίθετα, Νίκο. Δυστυχώ έχει απαξιωθεί η εργασία, έχει νομιμοποιηθεί ο εργοδοτικό αυταρχισμό, έχουν καταργηθεί τα όποια προνόμια υπήρχαν στι εργατικέ διεκδικήσει, όπω για τα χρήματα των πληστηριασμών που λέγαμε κτλ. Και βεβαίω έχει ισχυροποιηθεί η εργοδοτική αυθαιρεσία. Ναι. Και έτσι οι εργοδότε περνάνε και στην αντεπίθεση. Έτσι κι αλλιώ έχουν πάντα πιο πολλά λεφτά από του εργαζόμενου για να βάζουν δικηγόρου, για να ενεργοποιούν αποδεικτικού μηχανισμού, να πιέζουν καταστάσει κτλ. Και, και, έχουμε και τρομοκρατικέ αποφάσει που επιδικάζουν ποσά χρηματικών ικανοποιήσεων υπέρ εργοδοτών και σε βάρο εργαζομένων ή συμπαραστατών του κτλ. και, και βεβαίω άλλο ένα φαινόμενο τη αντιστροφή του κλίματος δημοκρατικών ελευθεριών που είχαμε κατά νου ότι θα υπάρχει σε μια εντός αγωγικών αριστερή κυβέρνηση. Μάλιστα. Βλέπει κανείς τώρα ότι προκύπτουν και παράξενες καινούργιες κατηγορίες για σύσταση συμμορίας. Δηλαδή πάνε οι εργαζόμενοι να διεκδικήσουν τα δεδουλευμένα τους και κατηγορούνται, βρίσκονται να κατηγορούμενοι για σύσταση συμμορίας. Ή ε, βλέπει βλέπεις πούμε να καταδικάζονται μέλη διοικητικών συμβουλίων, ε, συλλόγων και σωματείων να πληρώνουν 12.000 ευρώ σαν ηθική αποζημίωση και τα λοιπά διότι ευ, ε, κολούσαν ανακοινώσεις οι οποίες έλεγαν ας πούμε τα αιτήματα που είχε ο σύλλογος αυτό και τα δύο παραδείγματα που αναφέρω είναι από τη Θεσσαλονίκη ξέρουμε. Ε, μιλάμε για συνθήκες Far West, εν πάση περιπτώσει, από εργασιακή πλευρά. Οι οποίε αρχίζουν να πυκνώνουν. Αντίθετα, δεν βλέπουμε διώξει στου μεγαλομέτωχου μια μεγάλη αλυσίδα σούπερ μάρκετ, οι οποίοι μεταβίβασαν έγκαιρα την ακίνητη περιουσία σε εταιρεία offshore με έδρα τη Σαουδική Αραβία, στέλνοντα ω ενίκεια τα κεφάλαια έξω, τα οποία δεν βρέθηκαν ποτέ και οδήγησαν στα πρόθυρα τη πτώχευση στην αλυσίδα αυτή. Γνωστή ιστορία. Βλέπετε, η δικαιοσύνη είναι τυφλή και δεν βλέπει παντού τι να κάνουμε. Μάλιστα. Ισχύει αυτό. Μάλιστα. Φτάνοντα στο τέλο τη εκπομπή μα, να ευχαριστήσουμε τον Κώστα Παπαδάκη που ήταν σήμερα μαζί μα. Ήταν η εκπομπή Ραδιο Παντιέρα στο ελεύθερο ραδιόφωνο τη Ερτόπεν. Στην παρουσίαση τη εκπομπή ήταν ο Νίκο Ξηρουδάκη. Στη ρύθμιση των ήχων ο Παναγιώτη Ζέκιο. Φίλε και φίλοι, μείνετε συντονισμένοι στην ελεύθερη συχνότητα τη Ερτόπεν. Ακολουθεί η εκπομπή τη κυρία Φεβρονία Ρεβίνθη.